θα μας πείτε στις δύο λόγια, έχουν γίνει πάρα πολλές καταγγελίες το τελευταίο καιρό από ανθρώπους του χορού. Διαλέξατε δικούς σας ανθρώπους και τα λοιπά. Ότι είναι όλα τα παιδιά εδώ που χορεύουν. Έτσι από τη δικιά σας σχολή. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, εννοείται. Υπάρχουν χορογραφίες που βάζετε εσείς? Όχι, βέβαια. Οντισιόν έχει γίνει κανονικά, έτσι. Κανονικότητα τουλάχιστον 7 μέρες κάνουν οντισιόν η παραγωγή. Δεν μπορεί κάποιος να είναι κριτής και μέσα στο διαγωνισμό να έχει 5 δικούς του καθηγητές χορού όπου δουλεύουν στη σχολή του, συγκεκριμένα στη σχολή της Βελίκοβα. Πολύ γελίο. Πού είναι στη δική σας σχολή χορού? Καταρχάς, να ανήκει κάποιος δεν ανήκει πουθενά. Γιατί οι χορογράφοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Εμείς πληρωνόμαστε. Άρα δεν είναι μέσα στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού. Το φιλανθρωπικό είναι αυτοί που λαμβάνουν μέρος. Εμείς έχουμε έρθει για να κάνουμε μια δουλειά. Εμένα είναι δουλειά μου. Σύμφωνα με τηλεφωνήματα και emails που δεχθήκαμε, οι χορευτές της Γκαλένα, που συνεργάζονται με τη σχολή χορού που διατηρεί, είναι οι εξής. Η Μαρία Αντιμισάρη, παρτενέρ του Δημήτρη Βλάχου. Ο Θοδωρής Πανάκος, που χορεύει με την Έρικα Πρεζεράκου. Το άλλο μισό της Πατρίτσια Περιστέρη, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος. Αλλά και Έφη Γιαναράκη, παρτενέρ του Σταμάτη Γαρδέλη, όπως και ο Ρίχαρντ, παρτενέρ της Ματσίλης Μαγκύρα. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο τελευταίοι χορευτές αποτελούν επαγγελματικό ζευγάρι εκτός παιχνιδιού και τους προπονεί η Γκαλένα Βελίκοβα και όχι μόνιμοι συνεργάτες. Το τελευταίο καιρό οι φήμες οργιάζουν και λέγεται μάλιστα ότι η παραγωγή του παιχνιδιού από την πρώτη στιγμή που βγήκαν αυτές οι καταγγελίες στην επιφάνεια ενοχλήθηκε. Κάποιες άλλες πάλι κακές γλώσσες λένε πως το ζευγάρι Κώστα Σόμερ και Τζένι Νικολέτζου θυσιάστηκε στο βωμό των καταγγελιών, αφού και η Τζένι ανήκει στους μόνιμους συνεργάτες της κυρίας Βελίκοβα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα 5 είναι ελεγχόμενα και τα υπόλοιπα 3 ζευγάρια είναι αυτά που δεν ανήκουν στους συνεργάτες Γκαλένα Βελίκοβα. Και είναι τα εξής. Ευγενία Μανολίδου με τον Ηλία. Ο Σάβας Μπούμπουρας με την Έμιλη. Και ο Μιχάλης Ζαμπίδης με την Άννα. Κυρίες και κύριοι, μήνυση κατέθεσε ο χορογράφος Στίβεν Κέλλη εναντίον της κριτής στο σόου χορού Γκαλένα Βελίκοβα για όσα είπε σε συνέντευξή της. Ο χορός των μηνύσεων άρχισε. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, ο χορογράφος Στίβεν Κέλλη φτάνει στο αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής και καταθέτει μήνυση κατά της Γκαλένα Βελίκοβα. Η κριτής έδωσε την απάντησή της σε όσα κατήγγειλε ο Κέλλη για στημένο παιχνίδι και εκείνο ζητά την ηθική του ικανοποίηση για όλα όσα είπε η Γκαλένα στην Τατιάνα Στεφανίδου. Υπάρχει ένας χορογράφος, ο οποίος έχει μια σχολή χορού, Στίβεν Κέλλη, ο οποίος υποστηρίζει ότι πολεμάς όσους έχουν σχέση με εκείνον. Καμία σχέση, κανένας δεν έχει σχέση με εκείνον, γιατί δεν ασχολείται με αθλητικό χορό, ο συγκεκριμένος κύριος, ασχολείται με κοινωνικό χορό, έτσι κι αλλιώς. Τώρα από εκεί και πέρα, για να βγαίνει συνέχεια ή τηλεοράσει ή στι εφημερίδε, κάθε εβδομάδα δεν μπορεί να λε το ίδιο. Κάθε εβδομάδα πρέπει να δημιουργήσει ένα καινούριο σενάριο. Πολύ σοβαρά σήμερα μίλησα με τη δικηγόρο μου και θα καταθέσουμε μήνυση. Ανέφερε πολύ απλά και ωραία ότι από τη μία ότι δεν κάνω αθλητικό χορό, δεν διδάσκω δηλαδή αθλητικό χορό, και αντίθετα από την άλλη ότι στέλνω δικού μου καθηγητέ χορού να τους εκπαιδεύσει για αθλητικό χορό. Έχετε συνεργαστεί επαγγελματικά? Με πολλούς καθηγητές του βεβαίως. Ναι, μου έχει στείλει κατά καιρούς πολλούς καθηγητές τους να τους προετοιμάσει αγώνες. Να λέει ότι με διδάσκει και χορό και διδάσκει τους δικούς μου καθηγητές, να πατάει πάνω στη δική μου φήμη και στην φήμη 46 χρόνων της οικογένειας μου, να ακούει ο κόσμος όλος ότι η ίδια μας διδάσκει κιόλας. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Σε ένα ακόμα σημείο που στέκεται ο Στίβεν Κέλλη είναι στα όσα είπε η Γκαλένα Βελίκοβα για την επικοινωνία που είχανε. Μου είχε πει πριν να ξεκινήσει το dancing ότι αν δεν με πάρουν στο dancing with the stars θα βγαίνω στα κανάλια και θα λέω ότι να είναι. Δεν μιλήσαμε, γιατί όπως μιλάει είναι ότι μιλάγαμε, έτσι. Δεν μιλήσαμε ποτέ οι δύο μας λέγοντας τέτοια πράγματα, ποτέ. Είχε πει ότι αν δεν, δεν προβληθεί η εκπομπή μου στον dancing. Το είχε πει πριν. Θα βγαίνω και θα καταγγέλνω τα πάντα. Ναι, αλλά μετά λέει θα βγούμε για καφέ για να μου πεις πώς μπήκες εσύ. Ότι ανέλαβε και τα έχει κάνει όλα πλακάκια στο Dancing with the Stars, το έχω πει. Αλλά όχι ότι μας διδάσκεις και χορό. Το show όσο πηγαίνει καλά, πολλοί θα είναι επικραμμένοι και στεναχωρημένοι. Αυτό πιστεύω ότι είναι λογικό και κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, κάτι καινούριο θα σκέφτεται. Γιατί αλλιώς δεν θα το δούμε σε καμία εφημερίδα και σε καμία οθόνη. Και όταν θα κάνει τέτοιες δηλώσεις, να είμαστε και παρέα. Να μιλήσουμε παρέα. Θέλει. Όπως πάει το πράγμα, μία αίθουσα προπονήσεων θα χρειαστεί στα αστυνομικά τμήματα.
Νικόβα, ο Στίβεν Κέλλη σας έχει καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση για αυτά που είπατε χθες την Τατιάνα Στεφανίδου. Και. Αλήθεια δεν έχω να σας πω τίποτα. Ευχαριστώ πολύ και γεια σας. Είναι η πρώτη αντίδραση της Γκαλένα Βελίκοβα στη μήνυση που κατέθεσε εναντίον της ο χορογράφος Στίβεν Κέλλη. Μιλάει αποκλειστικά στο Star για την κίνηση του Κέλλη να βρεθεί σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής. Οι δικηγόροι μας δεν τα βρουν, τι να σας πω, δεν έχω κάτι άλλο. Έχετε και σκοπό να καταθέσετε κάποια μήνυση? Δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Με βρίσκει στη δουλειά μου, μέσα στο μάθημά μου και δεν έχω σκεφτεί να κάνω τίποτα. Πώς λένε αυτός κοιμάται και η τύχη του δουλεύει. Στη Γκαλένα στην περίπτωση πάλι αυτή χόρευε τσάτσα και ο συνάδελφός της, Στίβεν Κέλλη, την χόρευε στο ταψί στους αστυνομικούς. Περιμένατε κάτι τέτοιο ή σας ήρθε πολύ απρόσμενο? Μια τέτοια κίνηση να σας κάνει κάποιος μήνυση? Ένας συνάδελφός σας? Όχι, δεν το περίμενα. Παραλίγο να της κοπούν τα πόδια πρωί-πρωί. Όχι τίποτα άλλο, δεν θα μπορεί να χορέψει μετά. Και ο χορός καλά κρατεί, εντός και εκτός συνόρων. Δική μου δεν υπάρχει κανένας, δεν έχω κάποιο συγγενής μέσα. Ασχολείται με αθλητικό χορό, ο συγκεκριμένος κύριος, ασχολείται με κοινωνικό χορό, έτσι κι αλλιώς. Αυτό δεν αληθεύει, διότι στις σχολές χορού, τις οποίες διατηρεί, διδάσκει και αθλητικό χορό. Και αυτό μπορεί να έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, διότι όταν οι τηλεθεατές που ενδιαφέρονται να μάθουν τον αθλητικό χορό, από τη στιγμή που ακούν ότι οι σχολές του κυρίου Κέλλη δεν τον παρέχουν και δεν τον προσφέρουν, σαφώς θα απευθυνθούν αλλού. Έφτασε στο σημείο να πει ότι τη στέλνω εγώ προσωπικά τους δικούς μου καθηγητές για να τους εκπαιδεύει χορευτικά στον αθλητικό χορό. Έχετε συνεργαστεί επαγγελματικά? Με πολλούς καθηγητές του βεβαίως. Ναι, μου έχει στείλει κατά καιρούς πολλούς καθηγητές του να τους προετοιμάσει αγώνες. Επειδή αυτά δεν αληθεύουν και δεν είχαμε καμία τέτοια συζήτηση ή τέτοια συνεννόηση ποτέ μεταξύ μας, αναγκάστηκα να καταθέσω μήνυση. Και ο μόνος λόγος τον οποίο αναφέρει ο κύριος Κέλλη που μπορεί να θέλει να δηλώσει κάτι τέτοιο η κυρία Βελίκοβα είναι να υποβιβάσει το πρόσωπό του, τις σχολές του και να εκθιάσει έτσι τον εαυτό της. Γιατί δίνει την πανελλαδική εντύπωση σε όλους τους τηλεθεατές ότι οι καθηγητές των σχολών Στίβεν Κέλλη διδάσκονται από την κυρία Βελίκοβα. Μου είχε πει πριν να ξεκινήσει το Dancing ότι αν δεν με πάρουν στο Dancing with the Stars θα βγαίνω στα κανάλια και θα λέω ότι να είναι. Όταν τούτη τη στιγμή εμφανίζεται σε συγκεκριμένο κανάλι που εκτιμώ και είναι μεγάλη εμβέλεια, έτσι, και λέει ό,τι θέλει όπως το θέλει και εγώ, δεν μπορώ να απαντήσω, έτσι, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά που λέει, και φτάνει να πει ότι μας διδάσκει κιόλας και φτάνει να πει ότι έχουμε συζητήσει μαζί και ότι της είπα προσωπικά εγώ την εκβίαση, ας πούμε, ότι αν δεν με πάρουν στο Dancing with the Stars θα βγαίνω και θα λέω ότι θέλω κτλ. Εννοείται, σοβαρός άνθρωπος είμαι, σοβαρός επαγγελματίας, θα αντιδράσω. Ο κύριος Κέλλη ποτέ όμως δεν είχε συζήτηση μαζί της. Το γράφει και στη μήνυσή του. Εξάλλου δεν τηρεί προσωπικές σχέσεις ούτε επικοινωνία προσωπικά με την κυρία Βελίκοβα. Μετά λέει θα βγούμε ένα καφέ για να μου πεις πώς μπήκες εσύ. Για να μου πεις τι μέσο έχεις και μπήκες. Δεν ξέρω τι εννοώ. Κύριε Κέλλη, κύριε Στίβεν, βάζουμε λίγο μια νοτιλία γιατί έχουμε μαζί μας στο τηλέφωνο την κυρία Πηγή Δεβετζή. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, τι κάνετε? Σίγουρα ήταν αδικία που έφυγα. Βελίκοβα. Πώς τα... Γκαλένα, Βελίκοβα. Γκαλένα, τέλος πάντων, η κυρία. Να σας πω κάτι, έχω ακούσει τόσο πολλά. Σίγουρα δεν είχαμε τόσο πολύ συμπάθεια, θα πω. Γιατί ο Παναγιώτης, ο παρτενέρ μου, δεν δουλεύει και στο σχολείο, όπως, αλλά συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που λέτε. Μιλάτε σοβαρά. Συμφωνείτε με γιατί, το... Ναι, συμφωνώ γιατί εμείς δεν είμαστε χορευτές. Εγώ είμαι αθλήτρια και πρεσβεύω ένα ήθος και μια αξιοπρέπεια. Κάνω αυτό που μπορώ και τα ακροβατικά που κάνω είναι επειδή δεν μπορούν να τα κάνουν άλλοι και χαίρομαι πάρα πολύ που τα κάνω και εντυπωσιάζω τον κόσμο. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλά παρασκήνια. Κυρία Δεβετζή, είναι πολύ σημαντικό. Ρουλαμού, είναι πολύ σημαντικό. Μου επιτρέπετε δύο λεπτά να πάω στο διαφημίσεις με την κυρία Πηγή Δεβετζή, η οποία χθες αποχώρησε από το Dancing with the Stars και συμφωνεί με όσα ο κύριος Στίβεν Κέλλη τόσο καιρό είχε καταγγείλει.
Να σε ακούσουμε, κυρία Δεβετζή. Καταρχήν, θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Γκέλη για